φορά απέδειξε που τη διακρίνει, δεν την αφήνει. Γενικά στον Αντένα. Ναι, όχι. Δεν την αφήνει ούτε σε ό,τι αφορά τη δική της εκπομπή. Δηλαδή με τον Άρη και την Μέρη Σινατσάκη προχθές να στρογγυλεύουν λίγο την κατάσταση και να λένε ότι εντάξει μωρέ, τα νούμερα δεν τα κοιτάμε, δεν είναι τόσο σημαντικά. Είδες την πισάσα και βέβαια τα κοιτάμε, από αυτά κρινόμαστε, αλλά από εκεί και πέρα θεωρώ ότι θα γυρίσει. Θα την έλεγα μια ειλικρινή δήλωση αυτή. Ναι, δηλαδή, ναι, ναι. Δεν θα μπορούσες να πεις και τίποτα άλλο αυτό που είπε. Μπράβο στον Μάρκο, κάνει νούμερα, αλλά ο παλιός είναι αλλιώς και ελπίζω κάποια στιγμή ο κόσμος να γυρίσει. Και βέβαια τα κοιτάμε τα νούμερα. Δηλαδή, εδώ ο ίδιος ο Λιάγκας δεν έκανε χαβαλέ του στυλ. Θα χάσω 100 κιλά φέτος από την αγωνία. Το πάει όμως λίγο που έχει χαλαρώσει με αυτό το πράγμα. Και πολύ του πάει. Ακομπλεξάριστα το χειρίζει. Πάντα με τα κιλά. Είναι ακομπλεξάριστο. Δεν λέω για τα κιλά. Α, για το άλλο. Ναι, για το άλλο. Ωραία, ήταν λίγο στεναχωρημένος. Δεν ξέρω, εγώ που το ξέρω. Μου φάνηκε λίγο κατηφής. Ήταν η πρώτη φορά που τους είδαμε τη Φέη να πειράζονται μεταξύ τους τόσο πετυχημένα και πιο χαλαρά. Και ήταν τόσο ωραίο αυτό που κάνανε. Που του είπε από το ζόρι σου τα έχασε στα κάποια κιλά. Μια χαρά, ένα εφερλή δίαιτα. Ποιο αναδιώτη που αδυνάτησε χθε τον Παπανόντα, ένα εφερλή χρειάζεται. Είδε λοιπόν, Γιώργο μου, άμα έρθουν τα δύσκολα, πώ την κάνει και τη δίαιτα. Και η Βασιλική Ανδρίτσου, παιδιά, που και αυτή αναφέρθηκε στα νούμερα για τι τρίχε. Και καλώς τα δύσκολα κακώς... βέβαια τελειώνουν για το Λιάγκα, να το πούμε και αυτό. Από τα ζώδια. Εγώ το έχω προβλέψει από πολύ αρχή. Από τα ζώδια. Θα δείτε. Όχι, τα δύσκολα λέω στα νούμερα. Δημητράκη μου, εμείς δεν κάνουμε ούτε προβλέψεις στα νούμερα. Εμείς παρακολουθούμε. Α, έχεις κάνει και μελλοντολόγος, αστρολόγος στην τηλεθέαση. Έχω μια διέξοδο.